Η ώρα του γραφείου έφτασε. Οι απαιτήσεις πολλές, το άγχος και η κούραση αναπόφευκτα. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλα αυτά αποτυπώνονται στο πρόσωπό μας. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει μια γυναίκα για να μπορέσει να διατηρήσει τη φρεσκάδα και την ομορφιά της καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας? Αυτό θα μας δείξει σήμερα, βήμα προς βήμα, ο premier make-up artist της Estée Lauder, κύριος Τάκης Μαυριγιαννάκης. Κύριε Μαυριγιαννάκη, γεια σας. Γεια σας. Αρχικά να μας πείτε, γιατί δεν θα τα κάνουμε όλα τα βήματα εδώ, τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνει η γυναίκα για να δεχτεί το μακιγιάζ στην πορεία. Ναι, το άλφα και το ωμέγα για μένα είναι η προετοιμασία, δηλαδή που σημαίνει ότι ο καμβάς μας που θα βάψουμε να είναι σωστά προετοιμασμένος, που σημαίνει ένα γαλάκτωμα και μία λοσιόν για την περιποίησή του, δηλαδή να αφαιρέσουμε ρήπους, να καθαρίσουμε το δέρμα, μία λοσιόν που εξισορροπεί το pH του δέρματος που είναι διαταραγμένο ήδη από το γαλάκτωμα, το επαναφέρει στα φυσιολογικά του επίπεδα, και από εκεί και έπειτα μία υδατική κρέμα και έναν ορό όπου θα το ενυδατώσουν, θα το φροντίσουν, θα το περιποιηθούν, με αποτέλεσμα τα προϊόντα μας που θα τοποθετήσουμε μετά στο μακιγιάζ μας να έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια και να είναι πιο σωστά στο πώς θα καθίσουν στο δέρμα, όπως λέμε. Ωραία. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Ωραία. Το πρώτο μας προϊόν που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το κονσίλερ. Είναι ένα προϊόν που μπαίνει στα μάτια, κάτω από τα μάτια. Για να κρύβει, φαντάζομαι. Για να κρύβει τις διχρωμίες. Κύκλους και πρεξιματάκια ενδεχομένως που υπάρχουν. Μπαίνει γύρω από τα πτερύγια της μύτης και μπαίνει και γύρω από τα χείλη, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να φωτίσουμε την περιοχή στο κέντρο του προσώπου. Αυτό θα είναι πάντα υγρό, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν σε διάφορες μορφές. Υπάρχουν και σε στίκ, υπάρχουν και σε υγρά, υπάρχουν σαν μαρκαδωράκι όπως αυτό που χρησιμοποιήσαμε εμείς τώρα. Όπως υπάρχουν και διαφορετικές υφές προϊόντα, δηλαδή μπορεί να είναι πιο λεπτόρευστα μέτρια κάλυψης, μπορεί να είναι και πιο παχύρευστα λίγο, αν έχουμε περισσότερο και πιο έντονο αποτέλεσμα. Έντονους κύκλους, με συγχωρείτε. Εγώ αυτό που κάνω πάντα για να έχω πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα και για να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, η βάση μου. Αυτό έπεσε. Δεν πειράζει. Είναι να αναμειγνύω το make-up μαζί με ορό. Αυτό λοιπόν εξασφαλίζει και μεγαλύτερη διάρκεια και φυσικότητα και συγχρόνως ενυδατώνει το δέρμα και το κρατάει ενυδατωμένο όση ώρα έχουμε το make-up στο δέρμα μας. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, επειδή όλα αυτά είναι έτσι, έχουν μια υγρή μορφή, μετά αν έχει μια γυναίκα έτσι γραμμές έκφρασης, ρητίδες, οτιδήποτε, δεν πάνε πάνω, δεν κάθονται? Γιατί έχω δει κάποιες φορές να φαίνεται άσχημα με το πέρασμα της ώρας. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι ότι δεν έχει γίνει σωστή επιλογή του make-up. Δηλαδή υπάρχουν make-up, όπως είπαμε και για τα concealer προηγουμένως, που είναι πολύ πιο λεπτόρευστα, που είναι μέτρια κάλυψης, αλλά πάρα πολύ υδατικά, με αποτέλεσμα να μην στεγνώνουν το δέρμα και να το κρατάνε ενυδατωμένο. Οι γραμμές και οι ρητίδες που δημιουργούνται είναι προϊόν αφυδάτωσης. Άρα λοιπόν, όσο πιο ενυδατωμένο είναι το δέρμα και όσο σωστά είναι ενυδατωμένο το δέρμα, τόσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει και το make-up μας. Δεν μαζεύει, σε αυτό που λέμε, γραμμές και ρητίδες, και δεν σπάει στη διάρκεια της ημέρας όσο κούραση και αν έχουμε. Και εσείς ποιο από όλα αυτά που έχει η Estée Lauder είναι ανάλογα με το τύπο δέρματος? Με τον τύπο δέρματος και με τις ανάγκες του δέρματος. Όπως επίσης έχει να κάνει και με το πόσες ώρες μπορεί να το χρησιμοποιήσει μια γυναίκα και τις συνθήκες που δουλεύει επίσης. Δηλαδή, διαφορετικό make-up θα φορέσουμε αν δουλεύουμε έξω και είμαστε συνέχεια σε κίνηση, και διαφορετικό make-up θα φορέσουμε αν χρειαστεί να είμαστε μέσα σε ένα γραφείο όλη μέρα. Όλα αυτά τώρα. Λίγο πάνω. Ναι. Μετά αυτά πρέπει να ανανεώνονται συχνά? Από τι πρέπει να γίνει? Ανανέωση, όταν λέτε, εννοείται να πουδράνε, αν γυαλίσει, αν... ναι και όχι. Και πάλι θα γυρίζω και θα πω ότι αν είναι σωστό το προϊόν μας, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Δηλαδή, το συγκεκριμένο make-up που φοράμε, λέγεται Resilience Lift, έχει μια διάρκεια 15 ώρες, παραμένει αναλύωτο. Και αν θα χρειαστεί, ίσως μέσα στα μισά της μέρας, ας πούμε, ένα ελαφρύ πουδράρισμα, ίσως γύρω από τη μύτη, που καμιά φορά η περιοχή γυαλίζει περισσότερο, ή στο μέτωπο ίσως. Κοιτάξτε πάνω πάλι.
Αυτό τώρα που βάζουμε. Βάζω λίγο κονσίλερ ακόμα, γιατί αυτό που έχω στο μυαλό μου πάντα στο μακιγιάζ είναι ότι είναι προτιμότερο να, αν χρειαστεί να προσθέσουμε παρά να χρειαστεί να αφαιρέσουμε. Mm. Που σημαίνει ότι πάμε σιγά σιγά. Mm-hmm. Είχα βάλει λίγο κονσίλερ στην αρχή, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται λίγο ακόμα. Και επίσης πάρα πολύ καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα πινελάκι για να απλώσουμε το make-up από τα δάχτυλα ή από το σφουγγαράκι που συνηθίζουμε συνήθως. Βγαίνει πολύ πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα, είναι πολύ πιο ελεγχόμενη ποσότητα του make-up που χρησιμοποιούμε. Πάνω από αυτό είναι μία πούδρα, πολύ ελαφριά, ναι μένει σε μορφή compact αλλά πολύ ανάλαφρη, με αποτέλεσμα να σετάρει, όπως λέμε, τη βάση μας, δηλαδή, και να πάρει τη λιπαρότητα που ενδεχομένως έχει το make-up, αλλά και, και τη λιπαρότητα και να κρατήσει περισσότερο το make-up, να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Εάν έχω ακούσει πολλές φορές κυρίες να λένε ότι εγώ βιάζομαι τώρα, δεν θα βάλω make-up, θα βάλω κατευθείαν μια πούδρα να μην γυαλίζω και το ρούζ μετά από πάνω ή και καθόλου. Αυτό είναι σωστό? Ναι, είναι σωστό αν είναι σωστά προετοιμασμένο το δέρμα. Γιατί αν έχουμε ένα δέρμα που είναι λιπαρό, αυτό θα βοηθήσει αρκετά στο να πάρει τη λιπαρότητα. Αν όμως έχουμε ένα δέρμα πάρα πολύ στεγνό και χρησιμοποιήσει πούδρα, μετά από λίγο θα δούμε αυτό που δημιουργείται σαν ένα φίλτρο, σαν μια κρούστα πάνω στο δέρμα, που φαίνεται και άσχημα και συγχρόνως φαίνεται πολύ περισσότερο γραμμές και ερυθίδες. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο πρόσωπο είναι τα φρύδια. Για μένα είναι όλη η έκφραση του προσώπου τα φρύδια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να είναι καλοσχηματισμένα, όσο το δυνατόν πιο φυσικά. Δεν συμπαθώ καθόλου τα πολύ βγαλμένα και τα πολύ λεπτά φρύδια, γιατί αποδυναμώνουν τελείως την έκφρασή μας. Επίσης υπάρχουν και μολύβια φρυδιών που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να γεμίσουμε τα φρύδια, να τους δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις. Πιο πολύ προς το καφέ, φαντάζομαι τώρα για σε αυτό που βάζω σε εσάς τώρα είναι ένα soft blonde, ένα μαλακό ξανθό. Πόσο ειδών μολύβια για τα φρύδια μόνο υπάρχουν? Πολλά. Ναι. Πολλά, ανάλογα με τα χρώματα. Υπάρχουν και καστανά, υπάρχουν και κόκκινα, που είναι πιο κοκκινομάλες. Και αυτό το χτενάκι είναι μαζί με το μολύβι? Ναι. Υπάρχει πάνω στο μολυβάκι, έχει δύο άκρες. Μία είναι το χτενάκι, έχει ένα βουρτσάκι που μας βοηθάει να πλώσουμε. Κοιτάξτε πάνω λοξά. Αυτό που ξεκινάω πάντα να κάνω, να τονίζω τον έσω κανθό, τη μέσα γωνία του ματιού πρώτα, και από εκεί κοιτάμε πάνω. Κλείνουμε και βάζουμε μία λεπτή γραμμή, βάζω μία λεπτή γραμμή από με μαύρο μολύβι, σύριζα στις βλεφαρίδες. Δεν μας πειράζει αν δεν βγήκε τελείως ευθεία, διότι εγώ με τον τρόπο που δουλεύω προσπαθώ γενικά να απλοποιώ το μακιγιάζ, γιατί οι περισσότερες γυναίκες πια στις μέρες μας δεν έχουν και τόσο πολύ χρόνο να κάθονται ώρες να ασχολούνται μπροστά στον καθρέφτη. Οπότε προσπαθώ να βρίσκω λύσεις που είναι εύκολες, γρήγορες και συγχρόνως κάνουν και ένα αρκετά εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Οπότε αυτό που κάνω είναι να βάζω μία λεπτή γραμμή, μαύρο μολύβι μπορεί να είναι, καφέ μπορεί να είναι, γκρι μπορεί να είναι. Αυτά τα μολύβια είναι και υπάρχουν ειδικά και για άτομα που φοράνε φακούς επαφής? Ναι, βέβαια. Ειδικά στην αστελότητα όλα τα προϊόντα είναι και δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένα και μελετημένα ακριβώς για αυτό το λόγο. Θα επιλέξουμε ένα αρκετά ουδέτερο χρώμα. Εγώ έχω επιλέξει τώρα εδώ πέρα να βάλουμε, είναι σε λίγο αποχρώσεις μπρονζέ που πάνε με όλα τα ρούχα, ό,τι και αν επιλέξουμε, όπως επίσης πάει και με όλα τα δέρματα. Και όπως έχουμε σβήσει το μολύβι ακριβώς στην ίδια επιφάνεια και στην ίδια περιοχή που είναι το μολύβι, αρχίζουμε και βάζουμε τη σκιά μας. Αυτό με το μολύβι από κάτω, όπως το έχουμε σβήσει, μας κάνει να είναι και πιο εύκολο, μας διευκολύνει πάρα πολύ στο να απλά να τοποθετήσουμε τη σκιά χωρίς να παιδευόμαστε, αλλά συγχρόνως παραμένει και αναλύωτη και το μολύβι δεν πρόκειται να γίνει λιπαρό μέσα στη διάρκεια της ημέρας, αλλά και η σκιά, το χρώμα της σκιάς αποδίδει στο μάξιμο. Eyeliner ή μολύβι προτιμότερο? Εγώ προτιμώ μολύβι, και ειδικά αυτή την εποχή. Το eyeliner, ξέρετε, είναι ένα αξεσουάρ, θα έλεγα εγώ, για εμάς τους make-up artists ή για τις γυναίκες. Κοιτάξτε λίγο πάνω.
που όμως έχει και εποχές, εναλλάσσεται. Δηλαδή υπάρχουν εποχές που το μακιγιάζ δεν επιτρέπουν τη χρήση του eyeliner. Και ειδικά για φέτος, από ό,τι έχω δει και σε άλλες εταιρείες, αλλά και στην Εστελόντα, αυτά που παίζουν είναι πάρα πολύ τα χρώματα και όχι το eyeliner. Δηλαδή είναι πιο φυσικά, πιο... και πιο χρώμα-χρώμα, δηλαδή από μεγάλη γκάμα και από πράσινα και από γαλάζια, φλούο χρώματα και όχι τόσο πολύ eyeliner. Σκιές δηλαδή. Σκιές περισσότερο, ναι. Ένα κουτάκι με σκιές, πόσους συνδυασμούς έχει της Εστελόντερ μέσα πάνω κάτω? Έχει από 5 έως 7 σκιές, υπάρχουν και μονές, υπάρχουν και τετραπλές. Και ο συνδυασμός τους είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτά είναι λίγο, ειδικά αυτές οι σκιές, έχουν λίγο ένα παιχνίδι όπως παίζαμε σαν παιδιά την τρίλιζα. Με τα χ και τα όμικρον, δηλαδή πάνε διαγώνια και είναι επίσης θερμή τόνη και ψυχρή τόνη. Οπότε το μεσαίο που είναι και χρώμα-χρώμα λειτουργεί λίγο σαν μπαλαντέρ και όλα τα υπόλοιπα σαν βασικές σκιές για να παίζουν. Βοηθάει έτσι και να συνδυάσει η γυναίκα να μπορεί να κάνει βέβαια πολλούς συνδυασμούς. Ναι. Επίσης για το μάσκαρα θα ήθελα να σας πω ότι είναι λίγο όπως είναι μια καρδαρόμπα γυναίκας, κοιτάξτε χαμηλά. Δηλαδή, επειδή ακριβώς ντύνει το μάτι, όπως λέμε, υπάρχουν πάρα πολλών ειδών μάσκαρα. Δηλαδή, υπάρχουν μάσκαρα που έχουν πάρα πολύ φυσικό και ανάλαφρο αποτέλεσμα. Υπάρχουν μάσκαρα που απευθύνονται σε βλεφαρίδες πολύ κοντές που τους δίνουν μήκος και όγκο. Υπάρχουν μάσκαρα που έχουν υπερβολικά μεγάλο όγκο. Και πάντα βάσει των αναγκών της γυναίκας. Εμείς έχουμε προϊόν αδιάβροχο μάσκαρα, αλλά έχουμε επίσης και ένα προϊόν που μπαίνει στις βλεφαρίδες πριν μπει το μάσκαρα, με αποτέλεσμα και να τη στρέφει και να τη ενυδατώνει. Μπαίνει μετά το μάσκαρα, οπότε το αποτέλεσμα είναι ακόμα πιο και φυσικό, αλλά και δίνει και αρκετό όγκο στις βλεφαρίδες. Και είναι και ένα προϊόν που μπαίνει και αφού καθαρίσουμε τις βλεφαρίδες, που τις βοηθάει να επανέλθουν, τις βοηθάει να ενυδατωθούν. Α, τη στρέφει δηλαδή. Τη στρέφει ακριβώς. Και μπορούμε να το φορέσουμε το βράδυ και να κοιμηθούμε με αυτό. Και για τα χ, γιατί ακριβώς υπάρχουν μολύβια, διαπερίνα? Υπάρχουν μολύβια των χιλιών, περιγράμματα, υπάρχουν γκλος, υπάρχουν πολλές τεχνικές που μπορούμε να δουλέψουμε για να έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε το περίγραμμα. Εγώ με το περίγραμμα γεμίζω και τα χείλη συγχρόνως μέσα. Έτσι έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στο κραγιόν, μεγαλύτερη απόδοση στο χρώμα. Οπότε χρησιμοποιούμε το περίγραμμα, το μολύβι των χιλιών σαν κραγιόν. Μετά μπορούμε, είναι μια τεχνική που επίσης ανήκει στις τεχνικές της Εστελόντερ που βάζουμε, αφού μπει το περίγραμμα μπαίνει το γκλος και μετά θα βάλουμε το κραγιόν. Ανάποδα λίγο από ό,τι έχουν ίσως συνηθίσει κάποιες κυρίες. Και αυτό το κάνουμε γιατί έχουμε πολύ πιο φυσικό αποτέλεσμα και δεν βγαίνουν, επειδή με το γκλος κάποιες κυρίες δεν το νιώθουν πολύ καλά, αλλά θέλουν αυτή τη λάμψη που ίσως δεν μπορούν να την πετύχουν με ένα κραγιόν, αλλά που τις ενοχλεί το πολύ προϊόν, μπορούμε να το βάλουμε έτσι, γίνεται πιο ανάλαφρο, δηλαδή κρατάμε τη λάμψη του γκλος και βάζουμε το κραγιόν μας από πάνω. Και τώρα θέλετε να κάνουμε και μία απόπειρα, εάν θελήσουμε λίγο να το κάνουμε πιο έντονο. Πιο βραδινό, να το κάνουμε ένα πιο smoky. Ναι. Αυτό το με πολύ γρήγορες κινήσεις και πολύ εύκολες κινήσεις. Κοιτάξτε λίγο το ξαπάνω. Τονίζουμε πάλι τη μέσα γωνία του ματιού, αλλά πιο έντονα. Φύγει και από εκεί. Κοιτάμε πάνω. Γεμίζουμε με μολύβι μαύρο μέσα και έξω, στο κάτω βλέφαρο. Κλειστά. Και ξαναπερνάμε πάλι σύριζα πάνω από το μάτι. Το μαύρο το μολύβι όπως και πριν,
ουσιαστικά το μάτι πιο πολύ αλλάζουμε, έτσι. Mm-hmm. Και μετά να μακριαστεί. Μπορούμε να δυναμώσουμε και το κραγιόν. Κραγιόν. Και λίγη πούδρα αν θέλουμε. Αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί. Κατά τα άλλα, τίποτα άλλο στο δέρμα. Και ίσως μπορούμε ακόμα και με το. Με το bronzer μας, δηλαδή το προϊόν που μας δίνει χρώμα, mm-hmm. να περάσουμε και να κάνουμε λίγο πιο έντονα τα ζυγωματικά mm-hmm. και τα μήλα. Και δυναμώνουμε λίγο το κραγιόν μας πάλι στην ίδια, στις ίδιες αποχρώσεις όμως, όπως είχαμε ξεκινήσει και νωρίτερα. Ωραία, και όλα αυτά μέσα σε 2-3 λεπτά ουσιαστικά. Νομίζω πως ναι. Και όλο το προηγούμενο μας πήρε το πολύ 10 λεπτά. Ναι, και έχει γίνει λίγο πιο έντονο. Πολύ ωραία. Αυτό εδώ πέρα είναι το μπρονζέ. Το μπρονζέ, ναι. Μία ωραία τεχνική, αν θέλετε να το δείξω και δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο, είναι ένα έψιλον, δηλαδή πώς μπαίνει στο πρόσωπο και πώς τοποθετείται. Είναι ένα έψιλον από τη μία μεριά και μέχρι κάτω στο λαιμό και ακριβώς το ίδιο, αλλά ανάποδο έψιλον από την άλλη πλευρά. Το οποίο τι κάνει αυτό, τον έτσι πώς τοποθετείται το μπρόνζερ, αυτό αν είναι καλοκαίρι και έχουμε μαυρίσει, μας τονίζει το μαύρισμά μας. Αν είναι όπως είναι εποχή τώρα που είναι άνοιξη και μέχρι να μαυρίσουμε και έχουμε ακόμα αυτή την ασπρίλα του χειμώνα, μπορεί λίγο να μας διορθώσει το χρώμα μας και να μας το κάνει πιο ζωντανό και πιο φρέσκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.